Δύσκολους καιρούς περνούν οι γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία, καθώς οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής έχουν επιφέρει αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων της νέας γενιάς. Όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν τους γονείς για το μεγάλωμα των παιδιών τους πρόκειται να δώσουν εξειδικευμένοι επιστήμονες στην εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Συμβουλευτικός Σταθμός Καταπολέμησης Ναρκωτικών Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου Χατζικώστα. Η εκδήλωση που έχει θέμα η εξέλιξη της σύγχρονης οικογένειας και ο ρόλος του γονέα στις νέες απαιτήσεις θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας από τις 10 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι. Στόχος του Συμβουλευτικού Σταθμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών του Νομού Ιωαννίνων, το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου επεξεργάζεται την δημιουργία κέντρου εφήβων στα Γιάννενα, αποσκοπεί στο να δοθούν απαντήσεις στους γονείς που ανησυχούν για τα παιδιά τους, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Στέφανος Τζιμογιάννης. Θα λέγαμε πολλές φορές οι γονείς μένουν μετέωροι, μόνοι, σαστισμένοι θα έλεγα καλύτερα, μπροστά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα παιδιά τους και στους κινδύνους που απειλούν αυτά. Και διερωτώνται αν μπορούν να βρουν λύσεις, ψάχνονται, νιώθουν μόνοι τους όπως είπα προηγούμενα και εδώ είναι το ερώτημα. Θα βρουν στηρίγματα, υπάρχουν στηρίγματα. Μεταξύ των εμιλητών στην εκδήλωση είναι ο παιδοψυχίατρος και επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Σπύρος Κυπριανός, ο οποίος υπογράμμισε την σημασία ευαισθητοποίησης όλων των πολιτών, και ο επιστημονικός υπεύθυνος του Συμβουλευτικού Σταθμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών Βασίλης Κούτρας, ο οποίος τόνισε πως οι σημερινοί γονείς πρέπει να εκπαιδευτούν ξανά, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και να μεγαλώσουν τους μελλοντικούς γονείς. Η σπουδαιότητα της ευαισθητοποίησης έτσι και της ενημέρωσης του κόσμου πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό στην Ελλάδα και στην περιοχή μας υστερούμε γενικότερα σε αυτό το θέμα και αυτό φαίνεται και από έρευνες οι οποίες έχουν γίνει έτσι και τοπικές και πανελλαδικές αλλά και από ό,τι έχω υπόψη μου μια έρευνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας έτσι αναφέρει ότι σε θέματα που έχουν να κάνουν με το στίγμα, με την ψυχική υγεία γενικότερα, είμαστε αρκετά πίσω. Οι σημερινοί γονείς παράλληλα έχοντας και μια φοβερή συναισθηματική επένδυση απέναντι στα παιδιά τους. Είναι οι γονείς που ιστορικά το δούμε έτσι, επενδύουν πολύ περισσότερο στα παιδιά τους από ό,τι οι προηγούμενες γενιές. Αυτός ο συνδυασμός επενδύω πολύ, αλλά δεν έχω και τον χρόνο στην πραγματικότητα, με γεμίζει βουνά αποτύψεις.